Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα σας πω κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίσετε πριν δούμε τα υλικά μας. Αυτή η συνταγή είναι η επαγγελματική συνταγή που χρησιμοποιώ στα μαγαζιά μου. Γιατί είναι η πιο ψαγμένη μετά από πολλές δοκιμές, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε New York αμερικάνικο cheesecake. Πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες μου, πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι θα σας δείξω. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το αμερικάνικο cheesecake θα χρειαστούμε για τη βάση 250 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive και 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο. Για την κρέμα 1250 γραμμάρια τυρί κρέμα άρλα σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμόνι, 2 κρόκους από μεσαία αυγά, 6 αυγά μεσαία, 1 πρέζα αλάτι και βούτυρο για τη φόρμα. Για το σερβίρισμα, γλυκό του κουταλιού βύσσινο και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία της συγκεκριμένης συνταγής είναι ότι το τυρί κρέμα είναι ο πρωταγωνιστής. Φτιάχνουμε ένα cheesecake με τυρί κρέμα, οπότε χρειάζεται να έχουμε την απόλυτη γεύση του cheesecake. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν χρειαζόμαστε ούτε ζελατίνες, ούτε κρέμα γάλακτος, ούτε βούτυρα μέσα στη γέμιση, ούτε τίποτα. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τυρί κρέμα, αλλά θα σας το δείξω στη συνέχεια. Θα ετοιμάσουμε τη βάση μας. Για τη βάση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μούλτι. Θα ρίξουμε μέσα τα μπισκότα μας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μπισκότα σας αρέσουν. Τύπου digestive μας αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και τα απλά μπισκοτάκια της μαμάς πάλι μας αρέσουν. Δεν θέλουμε σοκολάτες, δεν θέλουμε γενικά περίεργα υλικά. Γιατί σε περίπτωση που βάλουμε σοκολάτα στη βάση μας από το cheesecake, το συγκεκριμένο, επειδή είναι καθαρά τυρί κρέμα η γέμιση, θα μας χαλάσει την τελική επίγευση και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, έχω βάλει τα μπισκότα μου. Θα χτυπήσω λίγο εδώ. Και μόλις πάσουνε, προσθέτω και το βουτυράκι λιωμένο. Ελάχιστο βούτυρο, ίσα ίσα να δέσουν τα μπισκότα. Δεν θέλουμε πολύ βούτυρο και συνεχίζουμε το χτύπημα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Το πρώτο κομμάτι μόλις τελείωσε. Έχω μία φόρμα 26 εκατοστών, μπορείτε να βρείτε στο e-shop μας. Απλά το μόνο πράγμα που έκανα είναι να βάλω μία λαδόκολα εδώ. Για να μπορέσουμε να ξεφορμάρουμε μετά πολύ πιο εύκολα το cheesecake. Σε περίπτωση που δεν το κάνουμε αυτό, θα το βάλουμε στο ψυγείο το cheesecake, θα κολλήσει το βούτυρο πάνω στη φόρμα και θα είναι δύσκολο να βγάλουμε κομμάτι. Το έχετε πάθει πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν έχει φτιάξει ποτέ cheesecake στη ζωή σου, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν έχει σημασία, ο κόσμος που μαγειρεύει είμαι σίγουρος ότι την έχει πάθει. Οπότε βάζουμε τη λαδόκολα, έτσι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι μετά θα μπορούμε να βγάλουμε εύκολα το cheesecake από τη φόρμα μας χωρίς να έχει κολλήσει το βούτυρο πάνω στη φόρμα. Τώρα. Όπως είναι, ρίχνουμε το μείγμα τα μπισκότα. Και επειδή δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει ποτέ αμερικάνικο cheesecake, είναι το πιο έτσι γεμάτο σε γεύση cheesecake που έχετε δοκιμάσει. Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να τρώμε το κρύο cheesecake, αλλά το παραδοσιακό cheesecake φτιάχνεται έτσι όπως σας δείχνω. Λοιπόν, ρίχνουμε το μπισκότο μέσα και όπως θα παρατηρήσετε, δεν έχω κάνει γύσο γύρω-γύρω για το τυρί μας. Ουσιαστικά δεν έχω κάνει γύρω-γύρω ένα βλάκι για να μπορέσει να κάτσει το τυρί κρέμα μέσα. Γιατί το τυρί κρέμα θα ψηθεί στο φούρνο. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε γύρω-γύρω βάση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε μία βάση από κάτω για να σταθεί κάπου το γλυκό μας. Πράγματα είναι απλά. Πιέζουμε λίγο με τα χέρια, εδώ. Και πάει στο φούρνο. Θα βάλετε στους 160 βαθμούς για 15 λεπτάκια και η βάση μας θα είναι έτοιμη. Τώρα, πάμε να περάσουμε στη γέμιση. Είναι πάρα πολύ εύκολη, αλλά θέλει προσοχή. Τι γίνεται? Για να πάρουμε την απόλυτη γεύση από το cheesecake μας, πρέπει να αφήσουμε το τυρί κρέμα τουλάχιστον 1-2 ωρίτσες πριν το χρησιμοποιήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου. Γιατί πρέπει να πέσει σε θερμοκρασία το τυρί κρέμα και να διαλυθεί τελείως μαζί με τη ζάχαρη και τα αυγά μας. Οπότε το πιο βασικό κομμάτι στη γέμιση είναι να αφήσουμε το τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου και τα αυγά επίσης που θα προσθέσουμε συνέχεια να είναι και αυτά σε θερμοκρασία δωματίου. Να σας πω ότι χρειαζόμαστε 1 κιλό και 200 γραμμάρια τυρί κρέμα. Όπως σας είπα, είναι cheesecake, οπότε πρέπει να έχει την απόλυτη γεύση από τυρί κρέμα. Και σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμώδη υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Χρειαζόμαστε 1-200, οπότε αυτή η συσκευασία έχει 250, 500, 1,
Ένα 250. Και ένα 250 να βάλετε δεν με πειράζει. Δεν θα χαλάσει η συνταγή. Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνεται πολύ το τυρί κρέμα, αλλά για να φτιάξετε ένα cheesecake χρειάζεται να προσθέσετε όλο το τυρί κρέμα που σας λέω. Κοιτάξτε εδώ, το τυρί κρέμα είναι μαλακό, γιατί το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου και κατευθείαν πέφτει, το βλέπετε. Θέλουμε να μαλακώσει το τυρί κρέμα, να μην είναι παγωμένο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα διαλυθεί τελείως η ζάχαρη και θα έχει την απόλυτη smooth υφή στο τέλος το cheesecake μας. Οπότε γι' αυτό το λόγο σας λέω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε. 3, 4, θα βάλω ένα 250, δεν πειράζει. Αλλάξει συνταγή. Όσο περισσότερο τυρί κρέμα βάζουμε, τόσο πιο τυρένιο βγαίνει. Οπότε αλλάζουμε τη συνταγή. Ένα 250. Τέλεια. Τώρα, θα μου πείτε, μα έβαλα ένα 200 τυρί κρέμα για να φτιάξω το cheesecake. Παναγία μου, να σας πω ότι το συγκεκριμένο cheesecake δεν είναι σαν τα υπόλοιπα cheesecake που πρέπει να φας ένα ολόκληρο μεγάλο κομμάτι για να σε γεμίσει. Με μία μικρή μερίδα, όντως καλύπτεσαι τελείως από όλη τη γεύση που θέλεις να πάρεις από το τυρί κρέμα και βέβαια από το cheesecake. Για αυτόν τον λόγο είναι η απόλυτη συνταγή. Και θα προσθέσουμε μέσα τη ζάχαρη. Όπως βλέπετε, η ζάχαρη που βάζουμε στο cheesecake, αναλογικά με όλο αυτό το cheesecake, είναι ελάχιστη. Τα υπόλοιπα cheesecake έχουν πολύ ζάχαρη. Το συγκεκριμένο δεν θέλουμε να έχει πολύ ζάχαρη, θέλουμε ένα γλυκό, άγλυκο γλυκό και να τρώγεται ευχάριστα. Θα προσθέσω μέσα τη βανίλια και θα χτυπήσω πολύ καλά τυρί κρέμα, ζάχαρη, βανίλια για τουλάχιστον 5-6 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσει τελείως το τυρί κρέμα, να απορροφήσει όλη τη ζάχαρη, να διαλυθεί η ζάχαρη και να γίνει μία smooth κρέμα. Και κοιτάξτε εδώ, το τυρί κρέμα έχει γίνει σαν σαντιγί, η ζάχαρη έχει λιώσει τελείως, γιατί είχαμε το τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου. Θα προσθέσω μέσα σιγά σιγά τα αυγά, σε δόσεις, ακριβώς όπως θα κάναμε σε ένα κέικ, πλάς ότι θα βάλω και λίγο χυμό από λεμόνι. Εδώ, λίγο χυμό λεμόνι, βοηθάει στο να σφίξει το τυρί κρέμα μέσα στο φούρνο, βοηθάει και στη γεύση και τα πράγματα είναι απλά. Ενώ λειτουργεί το μίξερ, προσθέτουμε σιγά σιγά τα αυγά μας μέσα. Έχω 2 κρόκους και 6 αυγά, οπότε θα ξεκινήσω πρώτα με τους κρόκους. Ένας, δύο, ένα αυγό, δύο αυγά, 3 αυγά, 4 αυγά, θερμοκρασία δωματίου, οπωσδήποτε. Δεν θέλουμε να ξαναπαγώσει το μείγμα μας. Τέλεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δείχνω αυτή τη συνταγή, γιατί εύχομαι πραγματικά να την κλέψουν σε εισαγωγικά όλα τα μαγαζιά και να δίνουν ποιοτικό cheesecake στα μαγαζιά. Γιατί όντως αυτό είναι το αληθινό cheesecake. Ένα cheesecake που ψήνεται στο φούρνο. Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ακριβώς πώς πρέπει να είναι η γεύση του cheesecake. Και χαίρομαι που και εσείς θα το δοκιμάσετε και κάθε φορά που θα πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο και θα λένε έχουμε cheesecake, θα περιμένετε να φάτε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα ρίξω και λίγο αλάτι μέσα. Τέλεια. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι το τι έχει γίνει εδώ μέσα. Το μείγμα μας είναι αρκετά ρευστό, το βλέπετε. Και υπάρχει περίπτωση να νομίζετε πως έχουμε κάνει κάτι λάθος. Κοιτάξτε. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε λάθος είναι να μην έχουμε χτυπήσει λίγο τα πλαϊνά από το μίξερ. Οπότε τι κάνω, καθώς βγάζω από το μίξερ, παίρνω κανονικά το σύρμα και φροντίζω να χτυπηθεί όλο το μείγμα πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε εδώ. Με αυτόν τον τρόπο τι κάναμε, φροντίσαμε το τυρί κρέμα να γίνει νερό. Κοιτάξτε. Έχει νερά και έχει διαλυθεί τελείως μαζί με τα αυγά και τη ζάχαρη. Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Να το σφίξουμε. Για να το σφίξουμε, έχουμε μυστικά στο ψήσιμο. Οπότε θα σας τα δείξω όλα, μην ανησυχείτε. Η βάση μου την έχω ψήσει, έχει κρυώσει. Πρέπει να βουτυρώσετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μην είστε τσιγκούνιδε στο βούτυρο, βάλτε βουτυράκι. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε όλο το μείγμα από πάνω. Εδώ. Τέλεια, σιγά σιγά. Μην το κάνετε απότομα, γιατί δεν θέλουμε να σπάσουμε τη βάση από κάτω. Και κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Είναι κρέμα, πραγματικά. Όλο το μείγμα που ρίχνουμε μέσα και κοιτάξτε εδώ,
Μπορεί να σας φαίνεται πολύ, αλλά έτσι όπως θα ψήσουμε το cheesecake μας, ουσιαστικά θέλουμε να εξατμίσουμε όλη την υγρασία που έχει και να συμπυκνώσουμε τη γεύση τυριού κρέμας που υπάρχει. Άρα, ο κόλπος στο ψήσιμο εδώ πέρα είναι ουσιαστικά όλο αυτό το μείγμα έτσι όπως είναι και φαίνεται πολύ, να το ψήσω στο φούρνο και να φροντίσω να συμπυκνωθεί η γεύση του τυριού κρέμας. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε ζελατίνες, ούτε κάτι για να το σφίξουμε. Θα το σφίξει ο φούρνος. Δύο μυστικά πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα. Πρώτον, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μέσα στο φούρνο και να βάλουμε ένα μπολάκι με νερό. Καυτό νερό, γιατί... για να μην σπάσει το cheesecake καθώς ψήνεται. Ουσιαστικά δημιουργούμε υγρασία μέσα στο φούρνο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ξεκολλάει το cheesecake από τις άκρες και δεν κάνει ρογμές για να σπάσει. Οπότε, ένα βασικό είναι ότι πρέπει να προσθέσουμε νεράκι κάτω-κάτω στο φούρνο μας καθώς ψήνουμε το cheesecake. Το δεύτερο βασικό είναι το ψήσιμο. Το cheesecake μας θέλουμε να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα από πάνω, αλλά συγχρόνως θέλουμε να ψηθεί σιγά-σιγά. Οπότε, τι κάνουμε. Έχουμε το φούρνο στους 220-230 τέρμα, όσο περισσότερο πάει, και θα ψήσουμε 10 λεπτά μέσα στο φούρνο. Και μετά από τα 10 λεπτά, χωρίς να ανοίξουμε το φούρνο, θα χαμηλώσουμε στους 100 βαθμούς και θα ψήσουμε για μία μισή ώρα. Οπότε σύνολο, μία ώρα και 40 λεπτά. 10 λεπτά στους 220-230 και μετά, καθώς χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία, η θερμοκρασία δεν θα πέσει κατευθείαν, θα πάρει τουλάχιστον 20 λεπτά, μισή ώρα. Οπότε θα γίνει, θα πάρει χρώμα από πάνω το cheesecake και μετά για μία μισή ώρα στους 100 βαθμούς θα ψήνεται σιγά-σιγά και θα δένει το cheesecake μας. Το πιάσαμε? Εύκολο. Άρα, ο φούρνος είναι προθαρμοσμένος στους 230. Θέλω να έρθεις να μου βοηθήσεις. Κράτα σταθερή την κάμερα, γιατί χρειάζεται δύο άτομα η δουλειά. Πρέπει να μην αφήσουμε πολλή ώρα το φούρνο ανοιχτό. Οπότε, θέλω με το που ανοίξουμε, εσύ να βάλεις το νερό από κάτω. Ωραία. Εντάξει, εγώ να βάλω το cheesecake και μετά να κλείσουμε γρήγορα το φούρνο. Ανοίγω εγώ λοιπόν. Δεν θέλουμε πολλή ώρα ανοιχτό το φούρνο. Με το 3. 1, 2, 3. Κάτω. Πάνω. Περίμενε. Πρόσχε. Κλείσε γρήγορα. Τέλεια. Άρα. Ευχαριστώ. Χρειαζόμαστε δύο άτομα για να κάνουμε το cheesecake. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Είναι στους 230, όπως βλέπετε. Θα αφήσω 10 λεπτά στους 230. Μετά θα χαμηλώσω στους 100. Χωρίς όμως να ανοίξω το φούρνο. Πολύ βασικό. Θέλω να πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Και θα ψήσω για άλλη μια μισή ώρα. Σε μία ώρα και 40 λεπτά το cheesecake θα είναι έτοιμο. Θα αφήσουμε βέβαια να ξεκουραστεί έξω τουλάχιστον για μία ωρίτσα, μία μισή. Θέλουμε να πέσει η θερμοκρασία και μετά είτε μπορούμε να το φάμε σε θερμοκρασία δωματίου είτε να το βάλουμε στο ψυγείο. Βέβαια, το σωστό cheesecake τρώγεται ψυγείο ή θερμοκρασία δωματίου. Θερμοκρασία δωματίου. Ακριβώς. Κανένα cheesecake δεν τρώγεται κατευθείαν από το ψυγείο. Δεν έχει γεύση. Πρέπει να το αφήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου για να πάρει πραγματικά γεύση. Στην αρχαία Ελλάδα, το cheesecake ήταν γνωστό ως πλακούντας και η συνταγή του πλακουντοποιικόν σύγγραμμα. Με την κατάκτηση της Ελλάδας, οι Ρωμαίοι έφεραν τη συνταγή εμπλουτισμένη με αυγά, ζάχαρη και βούτυρο στη Ρώμη, ενώ το 1545 κυκλοφόρησε η συνταγή σε ένα από τα πρώτα βιβλία μαγειρικής. Και το cheesecake μας είναι έτοιμο. Το cheesecake αυτό δεν συγκρίνεται με κανένα cheesecake στον κόσμο, όπως βλέπετε. Δεν έχει κάνει ρογμές από πάνω. Είναι καθαρό τυρί κρέμα, με καθαρή γεύση. Και κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι. Το βγάζουμε από τη βάση. Απλά σκίζουμε λίγο την άκρη εδώ πέρα. Τραβάμε τη λαδόκολα και ουσιαστικά χωρίζει το cheesecake και βγάζουμε κατευθείαν τη λαδόκολα έτσι όπως είναι. Εδώ. Βλέπετε. Και κατευθείαν τη βγάζουμε από κάτω. Βέβαια, εγώ το αφήσω εδώ πέρα κατευθείαν όπως έχει. Και θέλουμε ένα μαχαίρι να βάλουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Κοιτάξτε εδώ. Δεν χρειάζεται καν να πιέσεις. Απλά ακουμπάς το μαχαίρι και κόβεται από μόνο του. Καθαρίζουμε λίγο πάντα το μαχαίρι πριν κόψουμε ξανά. Εδώ. Και θα βγάλω το πιο τίμιο κομμάτι που υπάρχει. Εδώ. Παναγία. Είναι ό,τι πιο ποιοτικό σε cheesecake έχετε δοκιμάσει. Σας το υπόσχομαι. Και αυτό είναι το γνήσιο cheesecake. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι το πρώτο cheesecake υπάρχει αναφορά στην αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν το επίσημο γλυκό του γάμου. Ουσιαστικά παίρναν τυρί με μέλι, το ψήναν στο φούρνο και ήταν το cheesecake.
Η μόδα του cheesecake βέβαια έγινε ευρέως γνωστή στην Αμερική, αλλά οι Έλληνες ήταν πολύ μπροστά, ανέκαθεν, και το πρώτο cheesecake το βλέπουμε σε αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα, ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Μπορείτε να το φάτε με ό,τι θέλετε. Με μέλι, γλυκό του κουταλιού, σοκολάτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά ο κλασικός συνδυασμός είναι γλυκό του κουταλιού, βύσσινο ή κεράσι από πάνω. Έτσι όπως είναι. Θα ρίξω μια γενναία κουταλιά από πάνω. Και δεν χρειάζεται να το παρακάνετε. Ίσα-ίσα, λίγο να υπάρχει, λίγο να πέφτει. Εδώ. Πάντα βάζω λίγο δυόσμο εγώ. Έχουμε δυόσμο. Έχουμε. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το απόλυτο cheesecake. Για το αμερικάνικο cheesecake, για τη βάση, βάζουμε τα μπισκότα και το βούτυρο και χτυπάμε πολύ καλά στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Απλώνουμε το μείγμα πάνω σε λαδόκολλα σε φόρμα με αποσπόμενη βάση και πιέζουμε για να γίνει λίο και να καλυφθεί όλη η βάση της φόρμας. Ψήνουμε για 15 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς και αφήνουμε να κρυώσει. Για την κρέμα βάζουμε στον κάδο του μίξερ το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη και να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, τους κρόκους, τα αυγά και το αλάτι. Βουτυρώνουμε περιμετρικά τη φόρμα και ρίχνουμε το μείγμα πάνω από τη βάση. Βάζουμε στο φούρνο μαζί με ένα σκεύος με νερό και ψήνουμε αρχικά για 10 λεπτά στους 230 βαθμούς και στη συνέχεια στους 100 βαθμούς για μια μισή ώρα. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με το γλυκό του κουταλιού και φύλλα δυόσμου. Εύχομαι να το κάνετε, εύχομαι να το δοκιμάσετε και να δώσετε σημασία σε όλα τα tips που σας έδωσα. Άμα δεν βάλετε νεράκι, το cheesecake θα σπάσει. Άμα δεν βάλετε καλό βούτυρο γύρω-γύρω στη φόρμα, το cheesecake δεν θα φουσκώσει και θα σπάσει πάλι. Άμα δεν αφήσουμε το τυρί κρέμα στη θερμοκρασία δωματίου, αυτή την απόλυτη υφή που απλά κουμπάς και βγαίνει, δεν θα την έχετε. Εγώ αυτό που πραγματικά θέλω είναι να φτιάξετε το γλυκό, να το φάτε, να το δοκιμάσετε και να έχετε πραγματικά εικόνα το πώς πρέπει να είναι το σωστό cheesecake. Και το σωστό cheesecake είναι... Αυτό.